Αποτύχηκε μόνο, δεν υπήρξαν απώλειες, μετά την κατάρρευση πριν από λίγες ημέρες τμήματος της Λίθινης επένδυσης στην καινούργια πόρτα, που σήμανε συναγερμό στις αρχές προς τη διερεύνηση τυχών προβλημάτων και σε άλλα σημεία των ενετικών τυχών του Ηρακλείου. Μας έδωσε το έναυσμα για να κάνουμε ακόμα περισσότερη διερεύνηση σε όλα τα τείχη και θα συνεχίσουμε μέχρι να έχουμε ελέγξει όλα τα σημεία των τυχών και βέβαια να έχουν υλοποιηθεί τα έργα των αναστηλώσεων που ευτυχώς τα είχαμε δρομολογήσει εδώ και πολλά χρόνια και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να ξεκινήσουν. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μπήκε η Χανιόπορτα, για την οποία οι φορείς έτρεφαν μεγαλύτερη αγωνία σε αντίθεση με το σημείο της καινούργιας πόρτας που κατέρευσε μετά την έντονη κακοκαιρία το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε προβληματιστεί πολύ νωρίτερα σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στην καινούργια πόρτα. Αυτός ήταν και ο λόγος που στο κλείσιμο της περασμένης χρονιάς προβήκαμε σε μία ανάθεση σε ένα πολύ έμπειρο στατικό μηχανικό της πόλης να κάνει μία ενδελεχή έρευνα για να δούμε αν χρειάζονται στερεωτικές επεμβάσεις σε ό,τι αφορά στην Χανιόπορτα, ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Από νωρίς το πρωί, με ειδικό γερανό, έγινε η λήψη δείγματος από το ένα τμήμα της Χανιόπορτας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επεξεργασίες και να πραγματοποιηθεί στατική μελέτη, που θα δείξει αν χρειάζονται και πόσο άμεσα εργασίες στήριξης ή συντήρησής της. Αυτό που γίνεται είναι σωστό και ίσως έπρεπε να έχει γίνει και πιο μπροστά και στην άλλη γέφυρα για να μην κινδυνεύει ο κόσμος. Υπήρξαν τα παιδιά μου αθλητές και θέλαν δύο μπασκέτες να βάλουν πέρα και η αρχαιολογία δεν άφησε. Όπως δεν άφησε αυτό, θα κάνει και αυτή τη δουλειά σωστά. Το ρεύμα κυκλοφορίας από τη συμβολή της 62 μαρτύρων με τη Θερίσου και προς το κέντρο έμεινε για κάποιες ώρες σήμερα κλειστό, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από άλλα σημεία, ενώ αύριο που η διαδικασία της αυτοψίας θα γίνει στο υπόλοιπο τμήμα της Χανιόπορτας, κλειστό θα είναι το ρεύμα από το κέντρο της πόλης προς την 62 μαρτύρων.